Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μαρίνο Αμπελιώτη, γιατί έχω πάρα πολλά θέματα απλωμένα εδώ, σα εντώνει πάνω στο γραφείο μου. Μαρίνο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώ από Κύριακο. Να είσαι καλά. Ε, να είσαι καλά, Μαρίνο. Εν αναμονή τη ονομαστικής ονομαστική εορτή Και να χαίρεσαι και τον αδερφό, τον Δημήτρη, προκαταβολικά. Το, το Δημήτρη, το Δημήτρη. Έχουμε κανέναν άλλον. Έχουμε, είμαστε μεγάλο, έχουμε παππού, yeah. έχουμε ξάδερφο, ah, είμαστε, είμαστε, Το γιορτάζουμε, το tết, γιορτάζουμε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. τέλεια, όταν, το κλίμα είναι ερωταστικό, καλό ρε παιδί είναι καλό αυτό το πράγμα. Ναι, έχουμε... ξεκινάει καλά η μέρα, ναι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω τώρα πόσο ευχαριστημένοι είναι. Ε, θέλω να μπούμε λίγο στα θέματα, στα βαθιά. Γιατί έχουμε ηλιόλουστε μέρε και το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου κάνει τη δουλειά του. Έτσι ώστε να κάνουμε και οικονομία Μαρίνο Αμπελιώτη. δηλαδή, οι θερμοκρασίε είναι πάρα πολύ καλέ. Εντάξει, το πρωί και το βράδυ Λίγη δροσούλα, αλλά δεν αναβούμε καλοριφέρ, δεν αναβούμε κλιματιστικό Δεν γκέμε τίποτα, ρε φίλε, και αυτό είναι, είναι μαγικό. Είναι... Νομίζω ότι όλη, όλη αυτή τη στιγμή αυτό κοιτάνε. Πώ να κάνουν εξοικονόμηση στο πετρέλαιο, ναι. στη, στη θέρμανση ουσιαστικά, ασχετά το τι είναι. Το, το, ναι, 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 το φυσικό τη, αέριο. Δίνει, Αυτά κοιτάει ο κόσμο. Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη δαπάνη αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, θέλω να δούμε λιγάκι τα θέματα αναλυτικά. Έχω εδώ για το πετρέλαιο θέρμανση και το συζητούσαμε και πριν από την εκπομπή. Ποιοι χάνουν το επίδομα θέρμανση. Έτσι, Ποιοι χάνουν το επίδομα θέρμανση. Είναι πάρα πολλέ οι κατηγορίε. Διαβάζω χαρακτηριστικά. Όσοι είχαν, λέει, εισόδημα πέρσι. 14.000 και 1 ευρώ, γιατί θυμάμαι ότι πέρσι ήταν μέχρι 14.000 ευρώ Σωστά. και δεν πήραν επίδομα θέρμανση. Φέτο, παρότι διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια και το 14 έγινε 16, το χάνει. δεν παίρνει ούτε φέτο. Δηλαδή, κοιτάζουν ε, τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια με του παλιού δικαιούχου. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι παλιοί δικαιούχοι, οι περσινοί δηλαδή δικαιούχοι, θα το πάρουν. Εφόσον και φέτο πληρούν τι προποθέσει και δεν έχουν πάνω από 16.000 εισόδημα για άγαμο και, 24.000 για εγώ. Ναι, άκου τι, τι μου είπε τώρα. Άκου τι μου είπε τώρα, γιατί μαζί σου να κάνω πάντα μια ζωντανή συζήτηση και αυτό είναι το νόημα τη τακτικότητα επικοινωνία μα. Να τα λέμε ω δύο φίλοι και να τα ακούνε και οι ακροατέ σαν να μιλάνε δύο φίλοι και να ταυτίζονται μαζί μα ή να διαφωνούν μαζί μα. Άκου τι μου είπε <στονίτρια> τώρα. Αυτό που το πήρε πέρσι θα το πάρει, ακόμη φέτο και αν έχει 16.000 ευρώ εισόδημα ή 15.800, σωστά. Σωστά, ακριβώ. Ναι. ναι. Και... να ξεπερνάει 16.000 ο άγαμο. Και εκείνο που πέρσι Είχε και με τη λογική ότι το εισόδημά του, ότι οι τιμέ είναι πάρα πολύ ακριβέ και αγωνίστηκε να αυξήσει το εισόδημά του και, το αυξη, και αυξήθηκε το εισόδημά του. Άρα δεν μπορεί να το χάσει το επίδομα φέτο το, ενώ το πήρε πέρσι. Γιατί μπορεί ο άνθρωπο να κάνει και δεύτερη δουλειά ή να Α... δουλεύει δηλαδή παραπάνω όλε και να αυξήσει και το εισόδημά Α... του. Ακριβώ αυτό που λε. Οπότε τον δικαιολογή σου λέει: Μεγάλη, δεν πειράζει που πέρσι έπαιρνε 14 ή 13.900 και το πήρε, φέτο και με 15.900 και με 16 νταν το παίρνει το επίδομα. Γιατί αγωνίστηκε σε καιρού πολύ δύσκολου να, να φέρει ει πέρα ε, ε, τα προβλήματα και τι καταστάσει όλε για να έχει το αναγκαίο εισόδημα η οικογένειά σου. Άρα σου πολύ δίνουμε, δίνουμε επίδομα θέρμανση. Εκείνο όμω που πέρσι είχε 14. 14-0-0-1. Ακόμη και φέτο να έχει 13,5 δεν το παίρνει. Αυτό ο οποίο πέρσι είχε σημαινει ότι πέρσι δεν εντάχθηκε, σωστά. Σωστά. Φέτο δεν το παίρνει. Φέτο ε, το... και να έχει κάτω από 16.000 εισόδημα δεν το παίρνει. Και 15,5 να έχει, και 14. Και, 15... και 14 να έχει, εφόσον πέρσι δεν πλήρωσε τι προδιαγραφέ και τα, και τα κριτήρια, δεν θα πάρει φέτο το επίδομα. Ε, δηλαδή, συγγνώμη, Μαρίνο μου, αυτό που φέτο όχι δεν παίρνει απλά 16.000 που παίρνει ο δικαιούχο ο περσινό, αλλά παίρνει 13.500, 13.000. Παίρνει λιγότερα. Πολύ σωστά. Ωραίο παράδειγμα. Ναι, πολύ ωραίο παράδειγμα. Και δηλαδή θα τουρτουρήσει, να το πω λαϊκά. Δηλαδή και αυτό ο οποίο πέρσι για κάποιο λόγο έπαιρνε 14.000 και ένα ευρώ εισόδημα και φέτο. Ε... Φέτο έμεινε άνεργο, δεν έχει λεφτά. Φέτο ακριβώ έμεινε άνεργο, δεν έχει λεφτά. Δηλαδή κάποιο έκανε δύο δουλειέ για να φέρει πέρα στι ανάγκε τη οικογένειά του, κάποιο άλλο έμεινε άνεργο. Αυτό δεν θα το πάρει. Αυτό δεν θα το πάει, δεν το δικαιούνται. Και μάλιστα. πολύ μεγάλο λάθο γιατί δεν κοιτάζουν τα τωρινά δεδομένα και την τωρινή συγνώ, κατάσταση. Συγγνώμη, κοιτάζουν εγώ, την περσινή. Εμένα με ξέρει, προσπαθώ να είμαι ένα δίκαιο άνθρωπο. Με σταματάει ο κόσμο στον δρόμο μου λέει Μάρκο Πέστα. Αυτό δεν μου κάνει πολύ δίκαιο. Να μην πω κάτι άλλο. Όχι, όχι, δεν Εσύ ναι, που είσαι φοροτεχνικό ναι. έγκριτο και η οικογένειά σα και το γραφείο σα είστε όλοι έγκριτοι φοροτεχνικοί. Το βλέπετε δίκαιο, Μαρίνο Αμπελιώτη. Σαφώ και όχι, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε τα τωρινά δεδομένα. Έχουν γίνει, έχουν γίνει πολλά λάθη πάνω από όχι μόνο το επιδόμα θέρμανση σε, σε πάρα πολλά επιδόματα και πιο παλιά, Και όπω με το power PowerPass και τα και διάφορα άλλα επιδόματα τα οποία ναι, ναι. έπαιρναν εισοδηματικά κριτήρια περσινά, ενώ δεν παίρνουν τα τωρινά δεδομένα. Που ουσιαστικά η, η πραγματική εικόνα είναι η φετινή και η τωρινή κατάσταση. Γιατί μπορεί πέρσι κάποιο να έχει δουλειά, φέτο μπορεί να μην έχει. Πέρσι μπορεί να έχει καλύτερο μισθό, φέτο μπορεί να μην έχει καλύτερο μισθό, mm. μπορεί να έχει λιγότερο. Οπότε πάντα ε... πρέπει να κοιτάζουμε τα τωρινά δεδομένα. Και ενώ δεν το παίρνει αυτό που φέτο έχει πολύ χαμηλό εισόδημα. Γιατί πέρσι δεν το πήρε το επίδομα, το παίρνει ο παλιό που πήρε πέρσι το επίδομα, ακόμη και να κάψει φυσικό αέριο. Αν φέτο κάψει πετρέλαιο, σωστά. Σωστά. Αν φέτο κάψει πετρέλαιο και πέρσι και κάψει φυσικό αέριο, ναι. ε, το, τότε θα λάβει διπλό επίδομα. Διπλό επίδομα. Αυτό παίρνει διπλό επίδομα και ο άλλο δεν παίρνει τίποτα. Εγώ ωραί, παιδί, που... είμαι τη άποψη ότι καλά κάνει και δίνει η κυβέρνηση και μονά και διπλά και τριπλά επίδομα. Το οποίο θα πάρει τυχερό είναι και σε καλή μεριά. Αλλά την Άρα, ίδια να στιγμή είναι... να βλέπει το γείτονά σου που φέτος καίει φυσικό αέριο. Ε, συγγνώμη, που πέρσι για φυσικό αέριο και φέτο επιλέγει να κάψει πετρέλαιο. Να παίρνει διπλό επίδομα. Και εσύ που έμεινε άνεργο να μην παίρνει τίποτα. Θα μου πει, θα πάρει κάποιου μισθού, κάποια κοινωνικά επιδόματα. Μήπω αυτό είναι το αντίβαρο. Μήπω θα Είτε. πάρει επιταγή ακρίβεια, θα, θα πάρει περισσότερα πράγματα από τα υπόλοιπα επιδόματα. Για να μην γινόμαστε κι εμεί το, το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο. Δηλαδή, το επίδομα ακρίβεια μπορεί να δείτε και στον ένα και στον άλλο. Μπορεί να πάρει και πετρελοθέμαση και, και το επίδομα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είναι άνεργο έχει πολύ μεγαλύτερε ανάγκε, ακριβώ. Σαφώ. Οπότε, οπότε θέλοντα και εμεί, είναι δύο, ε, δύο, δύο διαφορετικά ε, γεγονότα. Δηλαδή, το ένα σου επιδοτεί τη θέρμαση τη σου και αυτό είναι θέμα επιβίωση η ζεσταθιά, το, το να είναι κάποιο ζεστό μέσα στο σπίτι του. Σε κάποιον άλλον. Μπορεί να επιδοτεί και τη ζεστασιά και μια επιταγή ακρίβεια λόγω του ότι, το, το ότι είτε είναι άρεγο είτε έχει πολύ χαμηλά εισοδήματα είτε για οποιοδήποτε λόγο. Mm, nice. Οπότε το ένα δεν σημαίνει δηλαδή το ότι πήρε επίδομα θέρμανση, δεν πρέπει να πάρει επιταγή ακρίβεια ή, ή, ή και το αντίστροφο. Ή ότι παίρνει επιταγή ακρίβεια, δεν μπορεί να πάρει. Αν, αν έχει πολύ χαμηλό. Ακριβώ συνήθω, επειδή πάνε τα περισσότερα μισοδηματικά κριτήρια, όταν παίρνει το ένα, παίρνει και το άλλο συνήθω. Με λίγα Ο... λόγια, αυτό που έχει πολύ χαμηλά εισοδήματα ή. Μηδενικά ή είχε κάποια στιγμή εισοδήματα και τώρα έχει μηδενικά γιατί στην πορεία έμεινε άνεργο, θα πρέπει να τα παίρνει όλα. Αυτό μου λε. Θα πρέπει να τα παίρνει όλα ακριβώ. Όταν κάποιο ε, βγάζει, π.χ. 3, ε, 4, 5 κατσουτάρικα το μήνα, θεωρώ ότι θα πρέπει να παίρνει όλα τα επιδόματα γιατί δεν μπορεί να ζήσει στην τωρινή στιγμή ένα άνθρωπο με 4-5 κατσουτάρικα. Και να έχει και νίκιο. Και να, ε, ε, οτιδήποτε. Νίκιο που θα πρέπει να παίρνει και το επιδόμα και νίκιο μπορεί να έχει και ε, το, το σούπερ μάρκετ ε, και δεν το συζητώ να έχει αμάξ και να έχει και να έχει και έξοδα βενζίνη, πετρέλαιο ή οτιδήποτε. Αυτό το αφήνει εκτό. Γιατί κάποιο ο οποίο έχει ένα εισόδημα 4 πετρελαιοστάρικα δεν μπορεί να έχει και αυτοκίνητο. Και πρόσεξε με, εκείνο που δεν το πήρε πέρσι γιατί είχε 14, συνεχίζεται δηλαδή ο προβληματισμό μου. Δεν θα πω η για αδικία γιατί μπορεί να υπάρχει αντίλογο και να μην τον έχω συλλάβει και γι' αυτό κάνουμε διάλογο. Για να Όχι, δούμε... απλώς θα σα πω πολύ απλά, απλώ ήθελε. Η κυβέρνηση να μοιράσει τα χρήματα και ήθελε να πετάξει αρκετού εκτό. Έβαλε κόφτε που λέμε στα ρεπορτάζ και αυτό. Ακριβώ για να μοιράσει τα χρήματα Ισοσκελισμένε με βάση το δικό του κριτήριο. Άκουμα ρε ναι, θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο δίκιο. Μπράβο. Εγώ λέω κάτι, με προβληματίζει, περιμένω και από τον ειδικό που είσαι εσύ να μου πει τη γνώμη σου. Και λέω λοιπόν, παίζ μου τη γνώμη σου και σε αυτό τώρα. Και ενώ μένει έξω εκείνο ο οποίο έπαιρνε, νομίζω το αναλύσαμε παρκώ, το επαναλαμβάνω, υπερθεματίζω, έμεινε μένει έξω εκείνο ο οποίο πέρσι έπαιρνε 14 0 0 και φέτος μπορεί να έχει εισόδημα τη χρονιά που διανύσαμε εννοείται, έτσι, το 22, το 21 ή το 22. το 22, το, το, ειναι για το 21, τώρα μιλάμε για το 22. λοιπόν, πέρσι έπαιρνε, το, το 21 έπαιρνε και φέτος δεν το παίρνει, γιατί ε, ανεξαρτήτως, των εισοδημάτων, ακόμη και αν είναι συρρυκνωμένα, πολύ μικρά, πενιχρά, το παίρνει όμως εκείνος που φέτος Υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά και μάλιστα το παίρνει με τα περσινά κριτήρια. Σωστά. Κάποιο, δηλαδή, ο οποίο υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά, κοιτάζει τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια τι 14.000. Ναι. Δεν κοιτάει δηλαδή τι 16.000 τα φετινά του 2022. Που κοιτάει... αυτό, είναι, αυτό είναι πάρα πολύ δίκαιο. Αυτό... Αφού, μου, αφού μου το κάνει αυτό τόσο δίκαιο, τον άλλον, γιατί μου τον πετά απ' έξω που μπορεί να είναι τον 11 και τον 12.000 ευρώ. Όπως, όπως επίσης και με το διπλό επίδομα. Με το φυσικό θυμά... αέριο. Ακριβώ, αν θυμάστε στην αρχή, είχαν πει ότι. Αυτό τώρα ε... με το διπλό επίδομα δεν το κατάλαβα, Μαρινό. Είχανε... Αν πέρυσι έχε είχανε... φυσικό αέριο δηλαδή και φέτο επιλέξει να κάψει πετρέλαιο, γιατί να πάρει διπλό επίδομα, α πάρει απλά το επίδομα. Ναι, για, για, είμαστε... Γιατί αντι... ναι, να, να το πω διαφορετικά, να το κάνω ναι. πιο λιανά. Γιατί να πάρει αυτό διπλό επίδομα και να μην πάρει επίδομα και αυτό που δεν παίρνει. Που λέγαμε τόση ώρα. Αφού θε να μοιράσει τα κουκιά. Δηλαδή, πόσο πια να πρημοδοτήσουμε το φυσικό αέριο, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και πάρα πολύ ακριβό, απλά ακρίβεινε πολύ. Δεν είναι πιο ακριβό ακρίβινε, από ό,τι. Ακρίβει. Δεν... Ναι, ωραία. Γιατί να πάρει διπλό επίδομα. Πάλι διόρθωσε με αν κάνω λάθο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Μη λέω κάποια βλακεία στον αέρα και. Ε, και Μάζεψε με αν κάνω λάθο. Όχι, Για... όχι, όχι. Και... Μου φαίνεται λογικό αυτό που λέτε. Απλώς... Είναι σαν... πρόταση δική μου να μην πάρει διπλό επίδομα αυτό. Τώρα θα με βρίζουν εκείνοι οι οποίοι στοχεύουν στο διπλό επίδομα. Αλλά εγώ προσπαθώ να ευεργετήσουμε, να, να, να βάλουμε στο κάδρο. Να βάλουμε κάτι πιο δίκαιο, να πάρουν επίδομα αυτοί που δεν παίρνουν καθόλου. Γιατί πέρσι είχαν 14.001 και φέτο έχουν το όποιο εισόδημα και ειδικά πολύ χαμηλότερο. Σου λέει, σου λέει, επειδή πέρσι, α πούμε, είχε φυσικό αέριο το οποίο αντικειμενικά είναι πολύ πιο φθηνό από το πετρέλαιο και φέτο έκανε το λάθο, το οποίο ήθελε για, για του δικού σου λόγου να βάλει πετρέλαιο, γι' αυτό το λόγο σε, σε επιδοτούμε ει διπλούν. Για να καλύψει και κάπω τη δαπάνη του ότι έβαλε πετρέλαιο αντί για φυσικό αέριο. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά ε, πάλι αδικείται όμω αυτή η κατηγορία που αναφέραμε πριν. Ναι, και να, και να πούμε και το διπλό, διπλό επίδομο, Ότι στι αρχέ, αν θυμάστε καλά, είχαν πει ότι θα δοθούν μόνο για αυτού που είχαν βάλει για πρώτη φορά πετρέλαιο ναι. ή υγραέριο ή άλλη μορφή εκτό από φυσικό αέριο, αλλά εν τέλει θα πάρουν αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν. Μόνο ε, που χρησιμοποιούσαν πέρσι φυσικό αέριο και φέτο έβαλαν πετρέλαιο. Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που λέγανε στην αρχή ότι οτιδήποτε και να είχε και μετά το άλλαξε σε πετρέλαιο θα επιδοτηθήσει διπλούν. Θα επιδοτηθήσει διπλούν μόνο αν είχε φυσικό αέριο και το άλλαξε σε πετρέλαιο. Ναι. Nice. Ενώ στι αρχέ λέγανε άλλα, τώρα το άλλαξαν. Oh, right. Και αυτό yeah. για να, να μην γίνουν πάλι και τον και τον αριθμό των δικαιούχων. Και τώρα αλλά και... να πούμε και το θετικό Παρακαλώ. Ότι, αυξήθηκε η, η ακίνητη περισσότερη. Θυμάστε τι αγώνα κάναμε και πόσες φορέ το είχαμε. Για για πες μου, ναι. Που ήταν στις 180.000 για άγαμους και 300.000 για έγαμους. Έκαναν μια αύξηση και πήγε από τις 180 πήγε στις 200.000 για άγαμους και 300.000 συνεχίστηκε για έγαμους. Okay. Εισακούστηκαν κάποιες... Φωνάξαμε για τις αντικειμενικές αξίες. Μας ακριβώς και αυξήθηκε έστω και αυτό ε, Αυτά τα 20 χιλιάδια. Αυτό, έστω και αυτό ναι. θα δοθούν και γι' αυτό λόγο θα κερδίσουν κάποιοι δικαιούχοι και θα ενταχθούν στην επιδότηση και φαίνεται ότι ο λόγος μας εισακούγεται. Μάλιστα, καλά, εννοείται. Ρία Λεφέμμα, στάσε τι είναι ο Δημήτρης ο Μάρκος ο Μαρίνος ο Αβιλιώτης, αλλά ο Ρία από μόνος του... Και έχοντα την υπογραφή του Νίκου Χατζη Νικολάου του Ραδιόφωνου, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε όλη μια δυναμική, γι' αυτό πρέπει να είμαστε διαβασμένοι και γι' αυτό και να τα λέμε σωστά και να, τα λέμε και να ζητάμε το δίκαιο. Το ε, ο κόσμο ε... έχει ανάγκη από προτάσει. Ε, 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 Ακριβώ. Εμεί κάναμε κάποιε προτάσει σήμερα πάνω στο, ε, και στο επίδομα θέρμανση και τι κάναμε νομίζω στο καταλληλότερο momentum, γιατί τώρα δεν μα καίει το πετρέλαιο ε, και υπάρχουν και προσφορέ των εταιριών, θα σου έλεγα, που δίνουν πολύ πιο χαμηλά, άλλε 5 και άλλε 10 λεπτά ε, και, το, ε, και, ε, και κάθε εταιρεία Προσφορέ. Τα έχω μπροστά μου, εδώ. δεν είναι ανάγκη να τα διαβάσω αναλυτικά. Μπορεί ο κόσμο να μπει στο οικονομία.gr και να δει τι προσφορέ τη κάθε εταιρεία, νομίζω από τον ε, πρατηριούχο τη γειτονιά του ο καθένα και η καθεμία. Το ξέρει όμω η Ακροάτρια. Θα πρέπει μη... πολλοί κόσμο να το διαβάσει αυτό για να δει τι ακριβώς, mm. ε, ε, ποιο ακριβώ είναι το συμφέρον του. Ακριβώ. Ε, οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτό. Να κλείσουμε όμω, μια και η κουβέντα όλη αναλώθηκε στο πετρέλαιο. Ε, να κλείσουμε ότι εξαιρούνται του επιδόματο θέρμανση εκείνοι που κατήχαν το 2021 αυτοκίνητα άνω των 1928 κυβικών. Σωστά. Ναι. Ε, Όπω και αν ήταν σε φιλοξενία. Και αν ήταν και φιλοξενούμενοι. Σωστά. σωστά ο φιλοξενούμενο γιατί εξαιρείται, βοήθησε με λίγο, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί υποτίθεται εφόσον ο φιλοξενούμενο δεν έχει κατοικία δικιά του που θα μπορεί να βάλει πετρέλαιο και οτιδήποτε. Και αν το 22 έχει, έχει κατοικία δική του και ανήκει πάλι στα ισοδηματικά κριτήρια τα χαμηλά που λέγαμε πριν. Ε, το χάνει. Το χάνει. Έπαιξε και έχασε, αγόρι μου, του λένε. Η κοπέλα μου. Ε, Όπω επίση ένα παππού που είχε ένα αυτοκίνητο, εμένα ο πατέρα μου, παιδί μου, μια ζωή, συνταξιούχο τώρα έτσι, είχε μια ζωή ένα αυτοκίνητο των 1928 α, κυβικών, το λεγόμενο αυγό, δεν θα πω τη μάρκα, μια γνωστή μάρκα, το αυγό. έτσι, Θεωρήθηκε να υπάρχει αυτοκίνητο αυγό, αυγό λεγόταν το μοντέλο. Λοιπόν, γνωστή μάρκα, επαναλαμβάνω, γερμανική. Το οποίο και να το πουλέγε δεν έπαιρνε 400 ευρώ και 400. Θα έπρεπε, θα έπρεπε να βάλουν έτο παλαιότητα. Έτσι, μπράβο. Πώ τα λε, Μαρίνο, με προλαβαίνει. Πώ τα λε. Ε, και, και εδώ υπάρχει μια δικία μικρή, νομίζω. Ακριβώ. Ε, θεωρώ ότι στα περισσότερα, ε, στα περισσότερα προγράμματα επιδοτούμενα. Ε, οτιδήποτε πράγματα και να βγουν, υπάρχουν και κάποιε αδικίες και κάποιοι οποίοι δεν εντάσσονται γιατί σαφώ ότι δεν μπορούν, δεν μπορούν να καλύψουν ναι. όλε τι ανάγκε. Αλλά είναι μερικά πράγματα που είναι καθα... κραυγαλαία και 38 όπω αυτό που αναφέραμε πριν με τι 14.000 με το ε, λαμβάνοντα του προηγούμενου Θε να σου πω ένα κραυγαλαίο. Γι' αυτό και πρέπει να τα λέμε. Ναι, βεβαίω, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Τα μη συζητήσαμε ωραία. Θε να σου πω πριν κλείσουμε ένα κραυγαλαίο, γιατί θα κλείσουμε. Που θα ναι, συζητήσω ναι, ναι, σε πράγμα. λίγο. Θα συζητήσω σε λίγο με επιχείρηση και θα το ακούσουν όλοι οι ακροατέ και οι ακροάτριε και θα πάθουν σοκ. Επειδή εμεί μιλάμε για το 21 και το 22 τόση ώρα. Γι' αυτό δεν μιλάμε. <συστά> <συστά> Για τα ισοδηματικά Επιχείρηση πλήρωνε ρεύμα Από 1η μέχρι 39 το 21 83.000 Πόσο πλήρω το 22 πες μου, πες μου ένα νούμερο έχεις και εσύ επιχείρησης 264.180.000 <συστά> πάνω Ζάχαρη Γιατί είναι Ε, Ζάχαρη 0,40 ευρώ 47 λεπτά το κιλό 1,10 Αύξηση 134% Αλεύρι, που μπαίνει και στο καλάθι τη νοικοκυριά 0,40 το 2021, 0,70 το 2022, άντε να τα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειέ του. Και κατά τα άλλα είναι επιχειρηματίε στην Ελλάδα του 2022. Αλλά στην Ελλάδα υπό... του 2022 τη ενεργειακή κρίση, όπω είναι όλο ο πλανήτη, βέβαια. Δυστυχώ, ειδικά οι φούρνοι είναι από τα επαγγέλματα που έχουν δημιουργηθεί, δημιουργήσει απίστευτε φθορέ και απίστευτη. Ε, κατανάλωση ε, ρεύματο στη χειρότερη ε, περίοδο. Είναι, Έχω ακριβώς. Και ένα παράδειγμα ενό Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Ναι, το οποίο είχε πληρώσει το προηγούμενο, ε, πέρσι το ίδιο δίμηνο, είχε πληρώσει 6.000 ευρώ λογαριασμό ρεύματο γιατί είναι μεγάλο κατάστημα και φέτο πλήρωσε 18. Ορίστε. Μαρίνο Αμπελιώτη, νομίζω, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν κατάλαβε πόσο γρήγορα κύλησε ο χρόνο με αυτόν τον ωραίο, χρήσιμο, ουσιαστικό θέλω να πιστεύω, διάλογο για, το, για τους ακροατές ε, το για του ακροατέ και τι ακροάτριε. Και για το... να βοηθήσαμε κάποιο κόσμο και, και να, να ακούσαν κατά... και πιο ψηλά κάποιε αδικίες που εμεί εντοπίσαμε. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνο Αμπελιώτη, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.